coach Γιάννη Δαμαλή, μεγάλη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που εμφανίστηκε τελικά χωρίς το Shepherd. Δυσκολευτήκατε, αλλά είχατε πλουραλισμό στο τέλος, βρήκατε τις λύσεις, κλείνετε τον πρώτο γύρο στην πρώτη θέση. Πέστε μας πρώτα πώς ζήσατε το παιχνίδι, πώς ζήσατε αυτή την αναμέτρηση. Καταρχήν, θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή την νίκη στον κόσμο μας. Να ξεκινήσουμε αυτό. Ήταν συγκλονιστικός, άλλη μια φορά. Νομίζω ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση που έχει γίνει φέτος. Στηρίζει την ομάδα του μπάσκετ και πραγματικά θέλουμε τον κόσμο. Θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο και στις άλλες ομάδες. Μόνο έτσι το μπάσκετ στην Κύπρο θα ανέβει επίπεδο και όλοι χαίρονται να παίζουν σε τέτοιες ατμόσφαιρες. Επίσης, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΛ και συγκεκριμένα στην προπονήτρια της ΑΕΛ, η οποία νομίζω έχει δείξει φέτος τι μπορεί να κάνει και ανέλπιστα καλά και αυτή, όπως και εμείς, βαδίζουμε προς την κορυφή. Δεν το περίμενε κανένας. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί πραγματικά το αξίζει και δεν το λέω να. Ούτε θέλω να παίξω ήρωας, ούτε την ξέρω, ούτε την γνωρίζω από άλλες εκτός γηπέδων. Τώρα εμείς τι να σας πω για τον αγώνα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Η έλλειψη πολλές φορές του superstar της αντίπαλης ομάδας δημιουργεί ανισορροπίες. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να παίξουμε άμυνα συγκεκριμένα στον παίχτη αυτόν. Άλλαξαν ισορροπίες, όμως ξέραμε ότι θα μπούμε στο παιχνίδι σιγά με βήμα-βήμα και όσο περνούσε η ώρα ήταν προς το, προς όφελός μας. Ναι. Εντάξει, σίγουρα όμως δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί. Αλλά τι να πω τώρα για αυτή την ομάδα. Τι να πω, είμαστε πρώτοι. Αν το έλεγε κανένας το καλοκαίρι όταν ξεκινούσαμε, θα γελούσε όλος ο κόσμος εδώ και εγώ ίδιος. Δεν το περιμέναμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και πέρα από τους παίχτες που καταθέτουν την ψυχή τους, γιατί ξέρετε τώρα αυτό το παιχνίδι εδώ. Λέω πολλά νομίζω, αυτό το παιχνίδι ξέρετε πάντα, αν παίζαμε μέσα στην ΑΕΛ θα ήταν η πίεση με το μέρος της ΑΕΛ. Πάντα την πίεση την έχει ο γηπεδούχος. Ήταν δύσκολο πνευματικά να παίξεις ένα ντέρπι που ξέρεις ότι αν κερδίσεις είσαι πρώτος και αν το χάσεις πας τέταρτος. Άρα η πίεση, ο κόσμος, όλα αυτά ήταν με το μέρος μας. Και γι' αυτό δεν ξεκινήσαμε καλά. Όμως τι να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στο staff. Θέλω να μιλήσω στο staff, δεν είμαι εγώ. Εγώ δίνω τη συνέντευξη. Αλλά δουλεύουν άλλοι 10 άνθρωποι πίσω από μένα, στους δύο βοηθούς μου, στον φυσιοθεραπευτή, στον φροντιστή, στην υπεύθυνη της ομάδας, στον πρόεδρο της ομάδας. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και θέλω να πω ότι μας έχουν σεβαστεί όλοι. Και σιγά σιγά θέλουμε εμείς να τους δείξουμε ότι είμαστε εδώ και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μου απαντήσατε 2-3 ερωτήσεις που είχα να σας κάνω, άρα θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση και θα σας αφήσω να πάτε στα αποδυτήρια. Σας ρώτησα σε αρχή της χρονιάς αν μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να πάρει πρωτάθλημα. Οι οπαδοί είπαν ότι το θέλουν. Ο Μακίνης είπε ότι θέλει να το πάρει. Θεωρείτε ότι ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα? Να σας πω την αλήθεια. Πάντα, όποιος προπονητής έρχεται στον ΑΠΟΕΛ και πει ότι δεν πάει για το πρωτάθλημα, είναι ψεύτης. Πάμε για το πρωτάθλημα, ναι, δεν το περιμέναμε, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται, θα πάμε για να το διεκδικήσουμε. Θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες με πολλή ποιότητα, δεν θα πω καλύτερες ή όχι, αλλά έχουν μεγαλύτερη ποιότητα από εμάς, μεγαλύτερο βάθος, αλλά αυτοί οι μαχητές εδώ πέρα που βλέπετε κάθε μάτς, δεν λένε να το αφήσουν έτσι εύκολα, οπότε θα δούμε.